Γεια σας. Παραγωγική μέρα σήμερα. Για κάποιο λόγο είχα σχετικά ξεκουραστό ύπνο. Σκεφτείτε ότι ξύπνησα 6 ώρα από ένα ψηλό εφιάλτη, ότι ξέρω εγώ, είδα στον ύπνο μου, ότι δεν θα μπορέσω να ξυπνήσω για το μάθημα. Κάτι το οποίο έγινε. Γιατί μία ώρα μετά, δεν θυμάμαι καν να κλείσω το ξυπνητήρι, αλλά ξύπνησα 10 λεπτά εδώ το ξυπνητήρι. Ευτυχώς μικρό το κακό. Και απλά έπρεπε να φτάσω γρήγορα. Αργούσα στο μάθημα, αλλά ευτυχώς αντί για 8 και 4 είχαμε 8.30, οπότε ήμουνα στην ώρα μου. Και μετά πήγα για μια συνέντευξη για δουλειά. Πήγε καλά, νομίζω. Πάντα τη λέω, αλλά ποτέ δεν με παίρνουν. Και μετά πήγα στα Starbucks με τον Γιώργο που είχα τον δω καιρό. Και είναι από του λίγου φίλου μου που έρχεται στα Starbucks. Γιατί δεν πάτε Starbucks, παιδιά. Τώρα θα πάω σε ένα τάντεμ. Νιώθω τόσο νέα, γιατί είναι κάτι που έκανε στο πρώτο έτος και καιρό να ξαναρχίσω να κάνω. Και ευτυχώς το διοργανώνει πάλι ο ίδιος άνθρωπος που ξέρω. Και δεν ξέρω, νιώθω λες και είμαι στο 14 ξανά και πιο νέα από ποτέ. Ωραία μέρα σήμερα που πήγα σε τάντεμ και γνώρισα άτομα από πολλές χώρες. Και ήταν από τις λίγες φορές που... Λολ. Και ήταν από τις λίγες φορές που δεν γνώρισα άτομα από την Ισπανία. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό. Συνήθως όλα τα exchange, τάντεμ κτλ. Έχει πάντα, πάντα έχει Ισπανούς. Αλλά αυτή τη φορά δεν είχε κάποιο λόγο. Δεν ξέρω γιατί. Και πάω σπίτι, πεινάω πάρα πολύ. Και χάρηκα γιατί γνώρισα ένα πολύ καλό παιδί από... Ολλανδία και μια κοπέλα από Δανία και τους αγάπησα. Γενικά μου αρέσουν αυτές οι χώρες. Α, και από Νορβηγία ένα παιδί. Μου αρέσουν αυτές οι χώρες και συνήθως δεν γνωρίζει τέτοια άτομα στην Ελλάδα. Συνήθως όλοι είναι Τουρκία, Ιταλία, Ισπανία. Και δεν ξέρω, χάρηκα πάρα πολύ. Και ανυπομονώ να τους ξαναδώ. Γιατί θα ξαναπάω, εννοείται. Μαντεύστε ποιος είναι εδώ. Ποιος θα κάνει καφέ φίλτρου μετά από κάνα 2 εβδομάδες, γιατί το έχω ανάγκη επιτέλους. Δεν έχω υπάρξει πιο χαρούμενη που θα πιω καφέ φίλτρου στο σπίτι μου, γιατί είχα κάποιες δύσκολες μέρες. Όπου επειδή την προηγούμενη εβδομάδα ήμουν άρρωστη, αυτή λέω θα κάνει τα πάντα που έχει σημειώσει. Σχεδόν τα πάντα, γιατί θα ήθελα να πάω και αύριο και σήμερα και χθες γυμναστήριο. Αλλά δεν πήγα γιατί δεν προλαβαίνω και προτίμησα να πάω στα μαθήματα από το να πάω γυμναστήριο. Και δεν ξέρω, λογικά την επόμενη εβδομάδα θα πάω γυμναστήριο. Δεν με βιάζει κανείς, άλλωστε δεν το χρειάζομαι. Και ναι, είμαι χαρούμενη λοιπόν γιατί σήμερα είχα ιταλικά πρώτο μάθημα, πήγα. Μετά είχα να πάω να φάω, πήγα. Μετά... Θα πήγαινα στο μάθημα, αλλά πέτυχα ένα φίλο μου στο δρόμο και άργησα στο μάθημα. Αλλά έκανε τόση ζέστη και κίνηση που δεν ήθελα να πάω στο μάθημα. Και είναι αυτά μαθήματα και τα ιταλικά και αυτό που δεν τα δηλώνω, δεν μου δίνουν ECTS, απλά πηγαίνω έτσι, τουρισμό. Οπότε στην ουσία είναι αυτό που άμα βαριέσαι είναι πιο εύκολο να πεις δεν πάω γιατί δεν το έχω. Αλλά μια φωνούλα μέσα σου λέει όχι, θα είσαι υπεύθυνη και θα πας και... Είχα αυτό το εσωτερικό πόλεμο. Μετά να μου λέει ο φίλος μου, αχ, δεν ξέρω αν θέλω να πάμε. Και εγώ σε φάση, ούτε εγώ θέλω, αλλά πάμε και πηγαίνουμε τέλος πάντων. Και δεν υπήρχε μάθημα. Όχι, το μάθημα ακυρώθηκε. Δεν μπορώ να πω πως στεναχωρήθηκα. Μου άρεσε που ταλαιπωρήθηκα και έφτασα μέχρι το τέλος και τελικά δεν έφταγα εγώ που δεν έγινε το μάθημα. Οπότε δεν νιώθω κορόιδο, ξέρω εγώ, που πήγα μέχρι εκεί πέρα που ταλαιπωρήθηκα. Νιώθω χαρούμενη και τώρα φτιάχνω καφέ. Είχε κοπεί το νερό και τώρα είναι κάπως έτσι και δεν ξέρω, είναι βρώμικο ή απλά να περιμένω γιατί είναι έτσι λόγω πίεσης. Μια κοπέλα σήμερα στα ιταλικά μου που τη έχω ωραία σκουλαρίκια, ευχαριστώ, θες να γίνουμε φίλες. Χθες πήγα σε ένα πολύ ωραίο live που σας έβαλε κάποια πλανάκια και γενικά ο στόχος της ζωής μου γενικά είναι να πηγαίνω σε πολλά live και ελπίζω να πηγαίνω σε συχνότερα. Εντάξει, όλα καλά με το νερό. Καραπόσιμο. Τολμάω να πιω αυτό με μιας. Νομίζω όχι. Ότι είναι πολύ. Αλλά εντάξει, πίνω πολύ νερό. Δεν είναι το θέμα. Το ήπια.
Μου έχουν πει ότι είναι αστείος ο τρόπος που πίνω νερό. Don't judge me, guys. Αντί να βάλω το νερό μέσα στην καφετιέρα, το έβαλα απλά από κάτω και μου τσεφάσε γιατί βγάζει περίεργο θόρυβο. Γιατί δεν γίνεται ο καφές. Και μου πήρε 2 λεπτά, κοιτούσα ξέρω εγώ και προσπαθούσα να καταλάβω τι συμβαίνει. Και λέω, δεν έβαλες το νερό στην καφετιέρα. Πολύ ωραίο πλάνο, ακούτε και την καφετιέρα δίπλα. Θα κάνουμε ένα λογαριασμό του νερού reaction. Πολύ ωραίο reaction νομίζω. Δεν το έχει ξανακάνει κανείς στο YouTube θεωρώ. Αρχικά πώς το κόβω, unboxing. Το κόβω κάπως έτσι. Πάτα πληρώνω και μετά μου τα στέλνουν οι γονείς μου, γιατί είμαι φτωχή. Πόσα λέτε να έχει, εγώ ποντάρω στο 50-60, μισό-μισό, άντε 45. 20 ευρώ, παιδιά! Wow! Κοίτα να δεις, μόνο 20 ευρώ! Πάρτι! Πάρτι κάνω, μία που ακυρώθηκε το μάθημα, μία που ήρθε 20 ευρώ λογαριασμός. Παιδιά μου, σε φάση, άντε το λιγότερο να έρθει 45 ευρώ. Μπράβο, Μίρια, μόνο 20 ευρώ ο λογαριασμός. Γεια σας, πάω στο σπίτι και τώρα ψάχνω τα κλειδιά. Α, ναι, τα είχα βαλίσει. Για κάποιο λόγο το τσεπάκι που είχα βάλει τα κλειδιά είναι ανοιχτό και δεν θυμάμαι να το άνοιξα, εκτός κι αν έπαιζα συνέστητα με αυτό στο λεωφορείο. Αλλά δεν νομίζω. Ναι. Δεν ξέρω αν μόνο εγώ το παθαίνω αυτό, αλλά όταν φτάνω σπίτι, αυτό που θέλω να κάνω, όχι το τσάι, γιατί κάποιες φορές δεν έχω χρόνο, αυτό που θέλω να κάνω είναι να πάω εδώ στο σαλόνι μου, να κάτσω με τις ώρες στο λάπτοπ, να ακούω μουσική, να χαλαρώνω, αλλά σε 6,5 ώρες ξυπνάω και δεν μπορώ να το κάνω αυτό και νευριάζω γιατί θέλω να κάνω edit, έχω vlogs που θέλω να φτιάξω, σαν αυτό εδώ. Και δεν μπορώ να το κάνω γιατί πρέπει να κοιμηθώ και δεν έχω ύπνο και δεν ξέρω τι θα κάνω. Και εκεί που έλεγα να μην πάω στο πρωινό μάθημα, μου λέει ένας φίλος μου, τελικά εγώ θα πάω και είμαι σε φάση μαχαιριά στην καρδιά, που δεν είναι εδώ η καρδιά, αλλά δεν πειράζει. Αποχαιρέτησα τον φίλο μου την Ολλανδία και δεν θα το ξαναδώ ποτέ και... Ποτέ εντάξει, αλλά ναι, στεναχωρήθηκε, ήταν τόσο καλό παιδάκι και είδαμε ένα γλυκό κουταβάκι και το αγκάλιαζε και αυτά και το κουταβάκι.